Και κλείνει ο 104ος ψαλμός, βγάζοντας ένα δίδαγμα και απαντώντας το ερώτημα «Γιατί έγιναν όλα αυτά?» Απαντά «Όπως αν φυλάξω ήταν δικαιώματα αυτού και τον νόμο αυτού εξητήσωση». Όλα αυτά έγιναν για να θυμούνται τον νόμο του, να θυμούνται τα δικαιώματα του, τις εντολές του και να τα τηρούν, να τα φυλάξουν δηλαδή. Άλλοτε όμως, τα διδάγματα από την ιστορία είναι ελεκτικά, είναι δρυμνία τα λόγια τα οποία ακούγονται. Ο επόμενος ακριβώς ψαλμός, ο 105ος, έχει τέτοια στοιχεία. Λέει με συνέστηση μετανοίας για λογαριασμό και των ζώντων και των προπατώρων που έχουν κοιμηθεί. «Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, ή νομίσαμεν, ή δικήσαμεν». Οι πρόγονοι στην Αίγυπτο δεν εξετίμησαν τα θαύματα του Θεού με τα οποία τους ελευθέρωσε. Σύντομα ξέχασαν τις ευεργεσίες και το τέλημά του. Ενώ εκείνος και πάλι δεν περιφρόνησε τις απαιτήσεις τους. Επιμένοντας ο λαός στην αμύθια, εξόργησε τους θεόσταντους ηγέτες, τον Μωυσή και τον Αρών, και γι' αυτό τιμωρήθηκαν. Μέχρι που έφτασαν στο σημείο, λησμονώντας τον αληθινό Θεό, να φτάσουν μέχρι και την ιδωλατρία. Και αν δεν μεσίδευε τότε ο Μωυσής, θα τους είχε καταστρέψει. Μα σε λίγο άρχισαν πάλι να γονίζουν και να παρασπονδούν προς τα είδωλα και την διαφορά. Παρόγησαν τον Κύριο και τον έκαναν να τους χτυπήσει αυτή τη φορά σκληρά. Πάλι όμως η στάση του δικαίου Φινεές έκανε τον Θεό να εξηλαιωθεί και να σταματήσει την τιμωρία. Εξαιτίας τους, ο Μωυσής μετά από λίγο έχασε την ευλογία να πατήσει στη γη της Ευαγγελίας. Και αυτοί μπήκαν στη γη της Ευαγγελίας, αλλά συνέχισαν τις ανυπακοές και τις παρεκκλήσεις στα μυαλά είδωλα και στην πορνεία. Τότε πια ο Θεός οργίστηκε και τους παρέδωσε στα χέρια των εχθρών τους. Εχμαλωτίστησαν και εθλίπησαν και ταπεινώθηκαν, αφού κατ' επανάληψη τους είχε εξώσει και αυτοί πάλι εξακολουθούσαν να τον πικραίνουν. Αλλά όταν είδε μέσα στην ταπείνωση της εχμαλωσίας να προσεύχονται, να μεταλογούν, να συνέρχονται και να ζητούν το έλεος του, πάλι θυμήθηκε την υπόσχεσή του που τους είχε δώσει, πάλι θυμήθηκε ότι ήταν εκλεκτός λαός του, δικά του παιδιά, και τους ελέησε και τους ελευθέρωσε. Και τελειώνει ο ψαλμός με δέηση να ξανασυγκεντρώσει ο Θεός το σκορπισμένο του λαό για να τον υμνούν και να τον δοξάζουν. Ακούστε τα λόγια. «Σώσον ημάς, Κύριε ο Θεός ημών, και επισυνάγαγε ημάς εκ των εθνών, το εξομολογήσαστε το ονοματίσου του Αγίου, το εγγραφάστε εν διενέσει σου». Μάζεψε μας πάλι, λυπήσου μας και συγκέντρωσε μας πάλι, όπως είμαστε έτσι σκορπισμένοι και ταπεινωμένοι. Και τους λυπήθηκε ο Θεός. Ανατρέχει λοιπόν στο παρελθόν το ψαλτήρι και αναδειχά στην ιστορία και βγάζει διδάγματα άλλοτε παρήμαρα, άλλοτε ελεγκτικά. Αλλά το ψαλτήρι δεν αναφέρεται μόνο στο παρελθόν. Εκτείνεται και προς το μέλλον. Με άλλα λόγια, είναι βιβλίο και προφητείες. Προφητεύει και προλέγει τα μέλλοντα. Ιδίως κάνει λόγο για το Μεσσία, για τον Χριστό, τον αναμενόμενο Χριστό. Τόσο λεπτομερώς περιγράφει τη μορφή του Χριστού, τα μαθήματά του και τη δόξα του, ώστε δεν θα κάνει λάθος κανείς να το ονομάσει ένα Ευαγγέλιο κατά τον Δαβίδ. Ο πατήρ Αυγουστίνος στο βιβλίο του «Το Πανόραμα της Αγίας Γραφής», εκεί που μιλάει για το ψαλτήριο, έτσι το ονομάζει το ψαλτήριο, το κατά Δαβίδ Ευαγγέλιο. Όπως γράφει ο αείμνηστος πατήρ ο Ήλια Ανακόπουλος στο σχετικό υπόμνημά του, το ψαλτήρι, 1000 χρόνια πρωτού να έρθει ο Χριστός, μας παρουσιάζει ένα πρότυπο μοναδικό και έκτακτο. Ένα πρόσωπο μυστηριώδες που θα κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο. Ο θρόνος του θα είναι ακατάλληλος, αφού ο καθήμονος επάνω σε αυτόν παρουσιάζεται ως Θεός. Παρουσιάζεται ακόμη ως βασιλεύς και ταυτόχρονος ως αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ.
Η βασιλεία του θα φέρει ειρήνη ψυχής και δικαιοσύνη. Όλα τα έθνη θα τον λατρέψουν και όλοι οι λαοί θα τον ευλογήσουν και θα βασιλεύει μέχρι ότου υπάρχει ήλιος και σελήνη. Εν τούτης, το έκδοξο αυτό και μοναδικό και μυστηριώδες πρόσωπο που εμπρός του θα σκύψουν και θα υποταχθούν όλα τα έθνη, αυτή τη στιγμή του θα υποστεί τρομερά μαθήματα. Θα υβριστεί, θα σταυρωθεί, θα του τρυπήσουν τα χέρια και τα πόδια, θα τον αφήσουν γυμνό και θα μοιράσουν τα ενδύματά του. Θα είναι σχόλιος και ουκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Κι όμως, το παράδοξο αυτό πρόσωπο, μόνο και θα σταυρωθεί και θα πεθάνει και θα ταφεί, αυτό το πρόσωπο θα ιδρύσει μια παγκόσμια βασιλεία, όπου θα περιλαμβάνονται όλοι, πλούσιοι και φτωχοί, αμαρτωλοί και δίκαιοι. Όλα αυτά τα βρίσκουμε μέσα στο ψαλτήρι. Αν ψάξετε τους ψαλμούς δεύτερο, 21ο, 44ο, 71ο και 101ο, θα βρείτε όλη αυτή την εικόνα του Χριστού, η οποία μοιάζει με ζωγραφιά. Πράγματι, σήμερα όλα αυτά έχουν πραγματοποιηθεί. Και ο Χριστός είναι ο ιδρυτής της περιφήμου αυτής βασιλείας που δεν είναι άλλη από την Εκκλησία. Και βλέπουμε ολοφάνερα τις ψαλμικές αυτές προρήσεις να πραγματοποιούνται και να είναι στο πρόσωπο του Χριστού μια ζωντανή πραγματικότητα σήμερα. Και ρωτάει ο πατήρ Ιωήλ, αφού εκθέτει όλα αυτά, το βιβλίο τούτο των ψαλμών, το οποίο συγκεντρώνει όλα αυτά τα μαργαριτάρια, πώς αλλιώς δηλαδή να θεωρηθεί παρά ως θεόπνευστο? Γι' αυτό ένας ξένος, ο Γάλλος Λαμαρτίνος, λέει: «Διαβάστε μετά την ανάγνωση ενός ψαλμού του Δαβίδ, τον Όμηρο ή και τον Πίνδαρο, αν μπορείτε, γιατί εγώ δεν μπορώ». Εννοεί ότι όταν διαβάζει ψαλτήριο, τόσο πολύ ενθουσιάζεται και έχει τέτοια αίσθηση νοημάτων και πνεύματος ουρανίου, δεν του κάνει όρεξη να διαβάσει Όμηρο και Πίνδαρο. Η Καινή Διαθήκη, για την οποία είπαμε στην αρχή ότι την μελετούμε ως επί των Χριστών όλοι, έχει πάρα πολλές παραθέσεις από την Παλαιά Διαθήκη. Παίρνει δηλαδή πορεία της Παλαιάς Διαθήκης και τα παραθέτει και εκείνη. Όλοι θα θυμόμαστε ότι μέσα στα λόγια του Απόστολου Παύλου παίρνει τεραχωρίο από την Παλαιά Διαθήκη, από τη Γέννηση, από την Έξοδο. Το ίδιο και οι άλλοι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Όλες οι παραθέσεις πορείων της Παλαιάς Διαθήκης στην Καινή Διαθήκη είναι 243. Το χαρακτηριστικό ποιο είναι? Ότι οι μισές από τις 243, οι 120 περίπου, είναι μόνο από το ψαλτήρι. Ενώ το ψαλτήρι δεν είναι η μισή Παλαιά Διαθήκη. Αν ήταν η μισή Παλαιά Διαθήκη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δικαιολογείται να είναι οι μισές παραθέσεις από το ψαλτήρι. Το ψαλτήρι είναι το 1/45 όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Έχει όμως τέτοιο πλήθος παραγωγών η Καινή Διαθήκη, τέτοιο πλήθος παραθέσεων από το ψαλτήριο. Αυτό δείχνει τη σημασία του. Γι' αυτό ονόμασαν το ψαλτήρι καρδιά και μυελό της Αγίας Γραφής. Έχει δηλαδή ουσιαστικά και βασικότατα πράγματα το ψαλτήρι. Ο Μέγας Αθανάσιος το ονομάζει το αφρόγαλα της Αγίας Γραφής και το κάτωτρο της ανθρωπίνης ψυχής. Και πράγματι, ποιος διαβάζοντας ψαλτήρι δεν βρήκε τον εαυτό του μέσα? Καθώς ακούς τα λόγια του Δαβίδ, άλλο και όταν χαίρεται και ρωτάζει τον Θεό, κι άλλο και όταν θλίβεται και κλαίει πολλές φορές τον πόνο του, πόσες φορές εκείνη τη στιγμή δεν μιλάει μέσα στην καρδιά μας? Αυτό λέει ο Μέγας Αθανάσιος, είναι το κάτω της ανθρωπίνης ψυχής. Κοιτάς μέσα και βλέπεις τον εαυτό σου, αλλά γνωρίζεις αυτά τα λόγια σαν να είναι δικά σου. Θα μην τα γράψει ο Δαβίδ, θα τα είπες εσύ. Θα έγραψε και εσένα ο Δαβίδ, με φωτισμό εκείνο μέσα σου. Ο δε Μέγας Βασίλειος χαρακτηρίζει το ψαλτήρι κοινών ταμείων αγαθών διδαγμάτων. Αυτός είναι και ο λόγος, αγαπητοί μου αδελφοί, που και ολόκληρη η λατρεία μας είναι εμποδισμένη κυριολεκτικά από το ψαλτήρι.
όλες οι ακολουθίες του υπερολυμπτίου. Αν αρχίσετε από το Μεσολυμπτικό και καταλήξετε μέχρι το απόδειγμα το βράδυ, είναι πλήθος οι ψαλμοί που περιέχουν οι καθημερινές ακολουθίες. Αλλά και όλες οι άλλες ακολουθίες, των μυστηρίων, των αγιαστικών πράξεων, πάντα θα υπάρχει ψαλμός μέσα. Χαρακτηριστικό αυτό που δείχνει πόσο σπουδαίο είναι το ψαλτήριο. Αλλά και οι πνευματικοί πατέρες των ημερών μας, με πολύ εγκομιαστικά λόγια μας προτρέπουν στη μελέτη του ψαλτηρίου. Ο πατήρ Ιωήλ γράφει ότι αποτελεί, όπως είπα πριν, την καρδιά και τον μυελό της Βίβλου. Ο πατήρ Χριστοφόρος Καλύβας, σε ένα ωραίο βιβλίο που έγραψε, μετέφρασε όλους τους ψαλμούς εμέτρος και ποιητικός και το ονομάζει ποιητική απόδοση των ψαλμών του Δαβίδ, ευχήθηκε με την μελέτη και την κατανόησή του η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να επιφέρει τα σωτηρίους μεταβολάς εις τας ψυχάς των αναγνωστών. Και ο πατήρ Αγουστίνος, στο βιβλίο που σας μνημόνευσα προηγουμένως, λέει αυτά που σας ανέφερα και στο ειδικό του έργο «Εικόνες και πραγματικότητες σε δύο τόπους» έχει ασχοληθεί εκεί αποκλειστικά με τις εικόνες και τα παραδείγματα που χρησιμοποιούν οι πρώτοι 20 ψαλμοί. Μάλιστα αναγγέλει ότι σε λίγες ημέρες η Θεό θα εκδώσει και ένα τρίτο έργο επί των ψαλμών, θα έχει τίτλο «Ομιλία εις τους ψαλμούς». Θα αναφέρεται στην τρίτη δεκάδα των ψαλμών.